Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Εμείς πάντως είδαμε ωραίο κλίμα, κύριε Χάριτση. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γιατί να μην είναι το κλίμα, πώς θα έπρεπε να είναι, δηλαδή, εχθρικό, αλίμονο. Αλίμονο, όχι. Γιατί ουσιαστικά, ξεκινάμε μέσα στη συζήτηση, ουσιαστικά και η Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχετε μια κοινή δεξαμενή, ας το πούμε έτσι, έτσι δεν είναι, περίπου κοινή έστω δεξαμενή, από όπου θα αντλήσετε ψηφοφόρους. Εντάξει, αν το δείτε με όρους ευρύτερης αριστεράς και προοδευτικού χώρου, ενδεχομένως ναι, κακά τα ψέματα. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι κάθε πολιτική δύναμη κατέρχεται σε αυτές τις εκλογές με το πρόγραμμά της, με τις θέσεις της, με την λογική της, με τις αξίες της, και νομίζω ότι οι πολίτες θα κρίνουν τελικά. Και είμαι πολύ αισιόδοξος και για το αποτέλεσμα το δικό μας, το αποτέλεσμα της Νέας Αριστεράς. Θεωρώ ότι είναι μια εκλογική μάχη, η οποία για μας βεβαίως διεξάγεται σε πολύ δύσκολη φάση, γιατί έχουμε ελάχιστους μήνες ζωής, όπως καταλαβαίνετε. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα αναγνωρισιμότητας του brand name, αν θέλετε να το πω και έτσι. Σωστά. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ βλέπω και μάλιστα το είδα και εδώ στην Κρήτη αυτές τις τρεις μέρες που βρίσκομαι και έχουμε γράψει αρκετά χιλιόμετρα, ότι κάθε μέρα που περνάει η ορατότητα της Νέας Αριστεράς αυξάνεται. Και νομίζω ότι γίνεται αντιληπτός πολίτες ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να καλυφθεί το πολύ μεγάλο πολιτικό κενό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, για να μιλήσουμε με αμιγώς πολιτικούς όρους. Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό κενό. Κύριε Χαρίτση, το στίχημα για τη Νέα Αριστερά, γιατί είστε νέο κόμμα, νέος πολιτικός σχηματισμός, είναι η εδραίωση. Γιατί αυτή η κάλπη, καλό ή κακό, είναι το πρώτο crash test. Έχετε δίκιο, κύριε Σαββίδη. Είναι η εδραίωση. Είναι να παγιωθεί η παρουσία της Νέας Αριστεράς, η ενδυνάμωσή της, θεωρώ ότι δεν αφορά μόνο εμάς τους ίδιους, τα στελέχη της Νέας Αριστεράς, τα μέλη, τους φίλους, τους ψηφοφόρους. Αφορά όμως ευρύτερα τον χώρο της αριστεράς, αφορά ευρύτερα τον προοδευτικό χώρο και για την επόμενη μέρα. Θεωρώ ότι η ενδυνάμωση της Νέας Αριστεράς αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για να υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση για την επόμενη μέρα στον ευρύτερο αριστερό χώρο. Λοιπόν, τώρα είπατε για τα χιλιόμετρα που έχετε γράψει εδώ και θα πάω κατευθείαν σε αυτό το πολλά κομμάτι. Χιλιόμετρα, ναι. Και εγώ δεν το περίμενα τόσο πολύ. Με τρέξανε αρκετά εδώ η δική μου. Καλή περίοδος όμως, ωραίος καιρός. Όχι, πολύ πολύ καλά και πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος. Σήμερα ήσασταν στο Αρκαλοχώρι, αν δεν κάνω λάθος, το μεσημέρι. Στο πολύπαθο Αρκαλοχώρι. Και εγώ τώρα θα απευθυνθώ στον Αλέξη Χαρίτση, όχι στον νέο πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, αλλά και στον μηχανικό της Νέας Αλέξη Χαρίτση. Κοίταξε, πώς σας φάνηκε η κατάσταση τρία χρόνια μετά εκεί? Ομολογώ ότι ήταν ένα σοκ. Γιατί η κατάσταση ήταν πραγματικά τραγική. Και δεν μ' αρέσει γενικά να χρησιμοποιώ πολύ βαρύγδουπες εκφράσεις, αλλά δεν μπορώ να βρω άλλες λέξεις να περιγράψω αυτό το οποίο αντίκρισα. Επισκέφτηκα και τους ανθρώπους που ζουν στα κοντέινερ, ακόμα, τρία χρόνια και βάλε μετά την καταστροφή, μετά τον καταστροφικό σεισμό. Συναντήθηκα και με τους εκπροσώπους του Συλλόγου Ελπίδα, που προσπαθούν να εκφράσουν τις ανάγκες και τα αιτήματα των σεισμοπλήκτων της περιοχής. Περιδιάβηκα το Αρκαλοχώρι και μου έδειξαν οι άνθρωποι τι ακριβώς συμβαίνει με ανθρώπους σήμερα που μιλάμε, να ζουν μέσα σε σπίτια χαρακτηρισμένα κίτρινα, έτσι, άρα μέσα στον κίνδυνο. Δυστυχώς είναι μια κατάσταση η οποία δείχνει πλήρη εγκατάλειψη από το κράτος. Και οι άνθρωποι το εισπράττουν αυτό. Εσείς τι κλίμα εισπράξετε, κύριε Χαρίτση? Υπάρχει και θυμός? Τι αφουγκραστήκατε? Και πήγατε και λίγες ώρες αφού το εκεί υπήρχε κυβερνητικό κλιμάκιο, σωστά? Ο θυμός είναι λίγος για να εκφράσει αυτό το οποίο νιώθουν οι κάτοικοι. Είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε. Δεν θα σας κάνω μάθημα. Γνωρίζετε πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση. Αλλά πραγματικά εγώ που δεν, για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα ξαναεπισκεφτεί την περιοχή μετά το σεισμό. Διαπίστωσα ότι οι άνθρωποι εκεί έχουν ξεπεράσει το όριο του θυμού. Η οργή τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η καχυποψία τους προς τους πάντες είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και βεβαίως η οργή τους προς την κυβέρνηση και προς τον κρατικό μηχανισμό νομίζω ότι έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Είναι μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη και νομίζω ότι την κάνει ακόμα χειρότερη. Επειδή είδα και τις δηλώσεις, μιλήσατε για το κυβερνητικό επιτελείο το οποίο βρέθηκε στην περιοχή σχεδόν την ίδια ώρα που ήμουν και εγώ, λίγο πριν, λίγο νωρίτερα. Και ήταν και ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Τριαντόπουλος, συνοδευόμενος από τον κύριο Ευγενάκη. Λοιπόν, είδα και τις δηλώσεις που έκαναν μετά. Και έλεγαν ότι είναι δίπλα στους πολίτες. Εγώ δεν τους είδα να είναι δίπλα στους πολίτες. Και ούτε οι πολίτες, αφήστε τι λέω εγώ, ούτε οι πολίτες, αυτό μου μετέφεραν, τους είδα να είναι δίπλα τους. Και άκουσαν και πάλι εξαγγελίες κυβερνητικές
τις οποίες, όπως μου έλεγαν χαρακτηριστικά, οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των σεισμοπλήκτων τις έχουν ξανακούσει στο παρελθόν 10 ολόκληρες φορές και ακούσαν πάλι τα ίδια. Είναι μια κοροϊδία και μια εξαπάτηση η οποία, για να το πω και με πολιτικούς όρους, αν μου επιτρέπετε, δείχνει αυτό το οποίο πολλές φορές λέμε ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας πολιτεύεται με αλαζονία πλέον, γιατί νιώθει ότι πέσει σε ένα άδειο γήπεδο χωρίς αντίπαλο. Αυτό ακριβώς εγώ βίωσα σήμερα εκεί στο Αρκαλοχώρι. Μια κυβέρνηση η οποία νιώθει ότι δεν χρειάζεται να λογοδοτήσει σε κανέναν. Και πρώτα απ' όλα βεβαίως στην ίδια την κοινωνία. Και ειδικά σε ανθρώπους τόσο ταλαιπωρημένους, τόσο βασανισμένους, όπως είναι οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι, νομίζω ότι είναι πραγματικά ντροπή η στάση της κυβέρνησης και το γεγονός ότι 3,5 σχεδόν χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό, τα πράγματα είναι ακόμα σχεδόν στο σημείο μηδέν. Είναι μάλιστα μια κατάσταση την οποία εγώ, έτσι όπως την εξέλαβα σήμερα και την βίωσα, βεβαίως γιατί δεν είναι ζήτημα μόνο να πηγαίνουμε και να κάνουμε διαπιστώσεις, θα τη μεταφέρω και στη Βουλή. Έχω ευθύνη και έχουμε ευθύνη και ως Νέα Αριστερά να μεταφέρουμε τα αιτήματα των πολιτών του Αρκαλοχωρίου, των σεισμοπλήκτων και στη Βουλή και να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε απαντήσεις και χρονοδιαγράμματα από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Γιατί φτάσαμε τώρα 3 χρόνια μετά, τώρα να υπόσχεται η κυβέρνηση, η πολιτεία, ότι από τους 30 μηχανικούς που είναι σε αυτό το ΤΑΕΦΚΤΟ, Ταμείο Αποκαταστατικών Καταστροφών, θα γίνουν 60. Δηλαδή 3 χρόνια μετά. Εμένα πάντως μετά οι άνθρωποι του συλλόγου μου είπαν ότι για 10 τους υποσχέθηκε ο κ. Τριαντόπουλος. Και διάβασα μετά για 30. 10 είπε στους ανθρώπους, 30 είπε στα μέσα ενημέρωσης. Κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Εμείς 30 είδαμε στις δηλώσεις. Το ξέρω, το είδα και εγώ στις δηλώσεις. Αλλά ξέρω τι μου είπαν και οι ίδιοι άνθρωποι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι αυτό ένα ακόμα δείγμα αυτής της αλαζονίας για την οποία μίλησα πριν. Ότι εδώ πέρα δεν χρειάζεται να κάνουμε τη δουλειά μας, δεν χρειάζεται να διαχειριστούμε μια τέτοια καταστροφή. Έχουμε το 41% το περίφημο. Αυτό. Έτσι, πάνω στο οποίο πατάμε και δεν λογοδοτούμε πουθενά. Αυτό ήθελα να πω, ότι υπάρχουν οι αριθμοί όμως. Δηλαδή υπάρχει ένα 41% και πολύ πρόσφατα Βεβαίως. Που είπε τα κάνατε όλα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν είπε τα κάνατε όλα πολύ καλά. Είναι και αυτή μια ερμηνεία. Εντάξει, το δέχομαι. Μπορεί να είπε οι υπόλοιποι δεν είστε καλά. Νομίζω ότι περισσότερο από αυτό, ναι. Νομίζω, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, με κάθε ειλικρίνεια σας λέω ότι η άποψή μου είναι ότι αυτό που είπε η κοινωνία είναι ότι ψηφίζω το μικρότερο κακό και δεν βλέπω καμιά άλλη προοπτική. Και νομίζω ότι σε αυτό. Αυτό είναι σοκαριστικό για το πολιτικό. Είναι σοκαριστικό για τη δημοκρατία, αν μου επιτρέπετε. Γιατί στη δημοκρατία πρέπει να υπάρχει πάντα ισορροπία. Και πρέπει οι πολίτες, η κοινωνία, να έχει μπροστά της αντιπαρατηθέμενα σχέδια να συγκρίνει. Και να πει θέλω το Α ή προτιμώ το Β. Έτσι. Εδώ δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου η μονοκρατορία της κυβέρνησης της δεξιάς, του κυρίου Μητσοτάκη, και η αδυναμία της αντιπολίτευσης, για να είμαστε ειλικρινείς, να παρουσιάσει ένα εναλλακτικό σχέδιο, έχει φτάσει σε ένα πρωτοφανές επίπεδο, νομίζω το οποίο δεν έχουμε ξανασυναντήσει μετά τη μεταπολίτευση. Και εδώ ακριβώς και ο ρόλος της Νέας Αριστεράς, κατά τη γνώμη μου, είναι κρίσιμος. Εμείς δεν μικρομεγαλίζουμε. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε από μόνοι μας να αλλάξουμε τους σχετισμούς. Θεωρούμε όμως ότι αυτό το οποίο είπαμε την πρώτη στιγμή και ήταν και το πρώτο μας σύνθημα, αν μου επιτρέπετε, η επιστροφή της πολιτικής. Το να επαναφέρουμε το πολιτικό περιεχόμενο στην αντιπαράθεση με τη δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη, το να αντιπαρατεθούμε με την κυβέρνηση στρατηγικά και όχι ρητορικά, όχι λεκτικά, όχι με εύκολα συνθήματα και με ρητορικά σχήματα, αλλά επί της ουσίας. Αυτό είναι το κρίσιμο κατά το νόμο. Με αυτό που λέτε, εκλαμβάνουμε ότι θεωρείτε ότι το Μεν Πασόκ μάλλον μιλάει ρητορικά και ο Δε ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Στέφανο Κασελάκη μάλλον μιλάει τικτοκικά, όπως το είπε η Μέρη Καριωτάκη. Είναι μια ερμηνεία, δηλαδή νομίζω μπορεί να κάνουμε. Εγώ θα είμαι απολύτως σαφής. Θεωρώ ότι από τη μία ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη είναι ένα κόμμα μεταλλαγμένο, το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί αυτή τη στιγμή να τσαλαβουτήσει σε διάφορα νερά και να χαϊδέψει διάφορα ακροατήρια. Και το λέω αυτό πέρα από το lifestyle, πέρα από όλο αυτό τον εκφυλισμό που βλέπουμε. Το λέω και με αμιγώς πολιτικούς όρους. Είδαμε τις θέσεις του για το φορολογικό. Υπόσχεται φοροελαφρύνσεις στους πάντες. Άρα αυτό ευνοεί τους πλούσιους. Άρα πώς θα στηριχτεί το κοινωνικό κράτος το οποίο πρέπει. Είδα χθες πήγα στα νοσοκομεία στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο και στη Σιτία. Πώς θα στηριχτούν τα νοσοκομεία που είναι υποκατάρρευση, αν λες ότι θα φοροελαφρύνω τους πάντες, τους άμεσους φόρους. Έτσι. Λοιπόν, άρα είναι μια λογική η οποία ενσωματώνει τη λογική της δεξιάς που λέει μείωση φορολογικών υποχρεώσεων προς όλους. Και κυρίως προς τους μεγάλους, trickle down economics, και κάποια στιγμή θα μοιραστούν και κάποια ψίχουλα στους από κάτω. Βλέπουμε τι γίνεται με την εξωτερική πολιτική.
όπου πολλές φορές οι θέσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ασκούν κριτική προς τον κύριο Μητσοτάκη από τα δεξιά. Υπερακοντίζει από τα δεξιά στον κύριο Μητσοτάκη σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, σε σχέση με τη σχέση με την Αλβανία κλπ. Και από την άλλη έχουμε και το Πασόκ, το οποίο κατά τη γνώμη μου βρίσκεται σε μια στρατηγική αμφισημία, θα έλεγα. Σε μια δυσκολία να αποφασίσει αν θα πάει από εδώ ή από εκεί. Σε ποια βάρκα θα πατήσει. Αλλά τελικά, όταν πατάς σε πολλές βάρκες, πολύ φοβάμαι ότι πέφτεις μέσα. Ναι. Και αυτό συμβαίνει σήμερα. Υπάρχει λοιπόν ένα στρατηγικό αδιέξοδο, εκεί ήθελα να καταλήξω. Και νομίζω ότι η δικιά μας η δουλειά, η δικιά μας η ευθύνη είναι ακριβώς να καταδείξουμε αυτό το αδιέξοδο και κυρίως. Δεν φτάνει να το δείχνεις, να κάνεις μια πρόταση. Mm-hmm. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να είμαστε μια δύναμη με καθαρές θέσεις, να λέμε αυτό που πιστεύουμε και να πιστεύουμε αυτό το οποίο λέμε. Προτιμώ, ξέρετε, ένας πολίτης να έρθει και να με πιάσει στον δρόμο, και μου έχει συμβεί mm-hmm. και αυτές τις μέρες στην περιοδία, και να μου πει: καταλαβαίνω αυτό που λες, εγώ διαφωνώ μαζί σου. Το προτιμώ. Mm-hmm. Από το να τσαλαβουτάμε σε θολά νερά και να προσπαθούμε να τα έχουμε καλά με όλους και να χαϊδεύουμε αυτιά. Θέλουμε να είναι καθαρές οι θέσεις δικές μας. Θέλουμε και ελπίζω ότι το κάνουμε να στεκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, είτε αυτό αφορά τη στήριξη των δυνάμεων της εργασίας, είτε αφορά την γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Mm-hmm. Έτσι. Κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι συνεπής, να είσαι αξιόπιστος, να είσαι σοβαρός σε αυτά τα οποία λες και η κοινωνία τελικά το αναγνωρίζει αυτό. Το αναγνωρίζει. Άρα, δεν θέλετε τη δημιουργική ασάφεια, για να θυμηθώ κάτι. Όχι, πήγε. Όχι, δεν θέλουμε δημιουργική ασάφεια. Όχι, ίσα-ίσα νομίζω ότι στην εποχή μας αυτό το οποίο χρειάζονται οι πολίτες είναι αξιοπιστία και καθαρό λόγο. Δεν χρειάζονται, δεν θέλουν δημιουργική ασάφεια. Η δημιουργική ασάφεια νομίζω μας έχει στοιχήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Άρα. Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία, εσείς τι θεωρείτε? Πρέπει να τις κόψουμε τις επισκέψεις και γρήγορα να ετοιμαστούμε κάπως και να πάμε, για παράδειγμα, στη Χάη και να πούμε ποιοι είμαστε εμείς, ποιοι είστε εσείς και τι είναι το δικό μας και τι των άλλων? Όχι, δεν πρέπει να κόψουμε τις επισκέψεις. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό και είναι θετικό να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας. Πρέπει να γίνεται μια συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών με σοβαρούς όρους. Πρέπει να γίνεται μια συζήτηση πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου. Βεβαίως πρέπει να περάσουμε και στα κρίσιμα, γιατί δεν μπορεί να συζητιούνται μόνο τα ζητήματα χαμηλής έντασης, όπως λέγεται, και τα εύκολα θέματα. Mm-hmm. Πρέπει να περάσουμε και στα κρίσιμα, το οποίο δεν έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Νομίζω λοιπόν ότι ο διάλογος είναι θετικός. Ο διάλογος όμως πρέπει να προχωράει, πρέπει να καταλήγει κάπου. Και βεβαίως το τέλος αυτής της διαδρομής πρέπει να είναι η προσφυγή στη Χάγη, σε σχέση με τη διαφορά μας για τις θαλάσσιες ζώνες. Ξέρετε, επειδή τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Mm. Εκεί θα πηγαίνουμε. Για τη Βόρεια Μακεδονία. Όχι, θέλω να τα συνδέσω όμως. Ναι. Γιατί νομίζω ότι αν στρατηγικά η Συμφωνία των Πρεσπών έχει αποδείξει κάτι, είναι ότι οι διαφορές και η επίλυση των διαφορών μεταξύ των κρατών πρέπει πάντα να γίνεται στη βάση του διεθνούς δικαίου και στο πεδίο της διπλωματίας. Mm-hmm. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το κρίσιμο. Αυτό απέδειξε η Συμφωνία των Πρεσπών. Γνωρίζουμε βεβαίως πάρα πολύ καλά ότι στην περίπτωση της Τουρκίας έχουμε μια τουρκική ηγεσία, δεν είμαστε αφελείς, η οποία κινείται και με όρους αναθεωρητισμού, ιστορικού αναθεωρητισμού. Έχουμε ακούσει για τη συνθήκη της Λοζάνης, για παράδειγμα. Mm-hmm. Άρα θέλει μια μεγάλη σοβαρότητα, θέλει να μην τσιμπάμε όταν από την πλευρά της τουρκικής ηγεσίας ανεβοκατεβαίνει το θερμόμετρο της έντασης. Εμείς πρέπει να έχουμε μια σταθερή θερμοκρασία, πρέπει να είμαστε πολύ σταθεροί στις θέσεις μας, αλλά να κινούμαστε πάντα με όρους διπλωματίας και με όρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Έτσι ακριβώς εξυπηρετούμε και τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτό έγινε και στη Συμφωνία των Πρεσπών. Δυστυχώς, και το δυστυχώς το λέω και το εννοώ πραγματικά ως Έλληνας πολίτης τώρα, όχι ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εξακολουθεί 6 χρόνια μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών να κινείται με όρους μικροκομματικού συμφέροντος. Άκουσα και τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι δεν θα τα φέρει προς κύρωση στη Βουλή τελικά. Και ο κύριος ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι αν συνεχίσουν έτσι οι πολιτικοί στη γειτονική μας χώρα, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει, θα καταγγείλει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Νομίζω είναι σημαντικό. Και η κυρία Μπακογιάννη, άκουσα, είπε ότι έχουν αργήσει τα μνημόνια συνεργασίας και έπρεπε να έχουν έρθει στη Βουλή. Και έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Πρώην Υπουργός Εξωτερικών, υπενθυμίζω, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσουν τελικά στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία. Θα συνεχίσουν να προτάσουν το μικροκομματικό του συμφέρον και να χαϊδεύουν επειδή έχουμε και ευρωεκλογές μπροστά μας ακροδεξιά αυτιά, ή θα προτάξουν το εθνικό συμφέρον που είναι η πιστή εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών? Εμείς αυτό λέμε προφανώς. Λέμε ότι έχει στοιχήσει πάρα πολύ στη χώρα μας όλη αυτή η πατριδοκαπηλεία, όλη αυτή. Και ως αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία το έκανε, το κάνει και ως κυβέρνηση δυστυχώς. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτές τις λογικές. Πρέπει να
τηρηθεί η συμφωνία, πρέπει να εφαρμοστεί πιστά και πρέπει να σταματήσουν να οξύνονται οι εθνικισμοί και στις δύο πλευρές. Δυστυχώς η νίκη του Βεμερό δεν βοηθάει καθόλου. Αλλά η νίκη του Βεμερό είναι και αποτέλεσμα αυτής της όξυνσης των εθνικισμών και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Δεν εκλέχθηκε τυχαία, δεν νίξε τυχαία το Βεμερό στη Βόρεια Μακεδονία. Λοιπόν, να τελειώνουμε με αυτά. Εδώ χρειάζεται πιστή εφαρμογή της συμφωνίας για να υπάρχουν όροι καλής γειτονίας. Άλλωστε, τα τρία μνημόνια συνεργασίας, όπως θα ξέρετε κι εσείς, είναι υποφελία της Ελλάδας. Η Ελλάδα κερδίζει άρα από την εφαρμογή της. Η θέση της Νέας Αριστεράς είναι απολύτως καθαρή στο συγκεκριμένο κομμάτι, να τηρηθεί απολύτως η συμφωνία του. Είπα και στην αρχή, πρέπει να έχουμε καθαρές θέσεις. Τώρα λέτε τόσο γρήγορα να το αλλάξω αυτό. Βεβαίως είναι καθαρή. Βεβαίως λέμε να τηρηθεί η συμφωνία των Πρεσπών. Βεβαίως λέμε ότι πρέπει να έρθουν τα μνημόνια συνεργασία στη Βουλή για να κυρωθούν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τώρα έχω δύο ερωτήσεις εγώ. Πρώτα απ' όλα με η λέξη αυτή που είπατε το κόστησε. Και ήθελα να σας πάω λίγο στο παρελθόν, αν τελικά και στο ΣΥΡΙΖΑ κόστησε πραγματικά αυτή η συμφωνία των Πρεσπών. Αν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αν δεν είχε πάρει την καυτή πατάτα και δεν την είχε φτάσει μέχρι εκεί που την έφτασε. Αυτή είναι η διαφορά όμως του πολιτεύομαι με όρους μικροκομματικού συμφέροντος και πολιτεύομαι έχοντας, συνομιλώντας με την ιστορία και συνδιαλεγόμενος ακριβώς με τις ανάγκες που πρέπει να εξυπηρετηθούν για την προάσπιση του εθνικού μας συμφέροντος. Ναι, θα μπορούσε η τότε κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και με την Υπουργό Εξωτερικών τον Νίκο Κοντζιά, να πει ότι γιατί να την πιάσω αυτή την καυτή πατάτα. Άστο για τον επόμενο. Ή άστο για μετά τις εκλογές, εφόσον κέρδιζε τις εκλογές του 2019. Λοιπόν, δεν το έκανε αυτό όμως. Και αυτό νομίζω ότι έχει καταγραφεί στην ιστορία και είναι προς τιμήν της τότε κυβέρνησης και του τότε Πρωθυπουργού, βεβαίως. Είπατε τώρα και για τα άκρα και τη δεξιά και έρχομαι στις ευρωεκλογές. Και μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε να ανεβαίνουν τα ποσοστά προς τα εκεί. Ναι, μάλιστα νομίζω χθες, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα είχαμε και μια ακόμα δυσάρεστη εξέλιξη προς αυτό στην Ολλανδία. Ακριβώς. Έτσι. Κοιτάξτε, ναι, φαίνεται ότι αυτή η οποία καρπώνεται όλο αυτό το αδιέξοδο, το πολιτικό αδιέξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η άκρα δεξιά. Και εδώ οι ευθύνες της αριστεράς και της κεντροαριστεράς στην Ευρώπη, όπως και στη χώρα μας, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Γιατί όταν δεν. Νομίζω συνδέεται με αυτό το οποίο λέγαμε πριν, αν μου επιτρέπετε. Όταν δεν έχεις έναν καθαρό λόγο, όταν δεν ξέρεις ποιους υπερασπίζεσαι και απέναντι σε ποιους είσαι, όταν προσπαθείς να τσαλαβουτήσεις σε διάφορα θολά νερά, όταν υπήρχε αυτό στην Ευρώπη για δεκαετίες η λεγόμενη social φιλελεύθερη συνένεση και δεν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε αν είναι κεντροδεξιός ή κεντροαριστερός ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Λοιπόν, όλα αυτά τελικά τα πληρώνεις και τα πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά και τα πληρώνουμε σήμερα. Και γι' αυτό εμείς λέμε ότι αυτές οι ευρωεκλογές, οι ευρωεκλογές 9 Ιουνίου, δεν είναι απλώς ακόμα μία. Ξέρετε, οι ευρωεκλογές λέμε ότι είναι εκλογές δεύτερης ταχύτητας, δεύτερης εθνικής. Έτσι δεν είναι. Χαλαρές εκλογές. Πολύ χαλαρές εκλογές. Λοιπόν, αυτές δεν είναι καθόλου χαλαρές εκλογές. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι αν τώρα η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύσκολη και έχουμε και μια συντηρητική Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βλέπουμε ότι είναι ουραγός και γεωπολιτικά. Φτωχό συγγενή είναι των εξελίξεων, κακά τα ψέματα, στην διεθνή κακέρα. Έτσι δεν είναι. Φτωχό συγγενή είναι στου αναπτυξιακού ρυθμού αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα αν μετά τι ευρωεκλογέ όντω επιβεβαιωθεί η ενίσχυση τη άκρα δεξιά. Γιατί έχουμε μια άκρα δεξιά η οποία αρνείται την κλιματική κρίση, άρα πάει περίπατο η πράσινη μετάβαση. Και είναι μια ακροδεξιά η οποία είναι φιλοπόλεμη. Άρα τι τάσει οι οποίε υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη, στρατιωτικοποίηση, επανεξοπλισμού κλπ., θα τις ενισχύσει ακόμα περισσότερο. Εδώ λοιπόν εμείς ορθώνουμε τείχος και λέμε ότι η ευρωπαϊκή αριστερά και ευρύτερα οι προοδευτικές δυνάμεις, δεν το περιορίζουμε μόνο στα όρια της ευρωπαϊκής αριστεράς στην οποία ανήκουμε εμείς, πρέπει να δώσουν αυτήν τη μάχη με ιδεολογικούς και πολιτικούς όρους, γιατί τα χειρότερα έρχονται αν κερδίσει η δεξιά και η άκρα δεξιά στην Ευρώπη. Συστατικότερα, περνάει ακόμα ο λαϊκισμός τόσο έντονα, κύριε Χαρίτση? Γιατί συνδέεται αυτό με την άνοδο έτσι, των ακροδεξιών δυνάμεων? Είναι ακόμα συστατικό έτσι, ο λαϊκισμός που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια? Νομίζω ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν, ξέρετε, δεν υπάρχει μια σοβαρή ιδεολογική συζήτηση. Επειδή δεν υπάρχουν διαφορετικά σχέδια που λέγαμε στην αρχή στο τραπέζι και να ξέρει ο πολίτης ότι εγώ προτιμώ αυτό το σχέδιο. Ναι. Και ο άλλος μπορεί να πει προτιμώ το άλλο. Να γίνει μια συζήτηση, να γίνει ένας δημοκρατικός διάλογος επ' αυτών. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να καταφύγει ο πολίτης και με τις αλλεπάλληλες κρίσεις οποίες έχει βιώσει σε απλοϊκές, δίθεν αντισυστημικές επιλογές τη στιγμή που είναι βαθιά συστημική η επιλογή της άκρας δεξιάς. Είναι βαθιά συστημική γιατί είναι σάρκα εκ της αρκτός του συστήματος, των ελίτ, και βλέπουμε δυστυχώς ότι και στην Ευρώπη όπου κέρδισε η άκρα δεξιά και στον κόσμο
τελικά αυτοί οι οποίοι ευνοήθηκαν είναι οι λίγοι. Αυτοί δεν ευνοήθηκαν τα λαϊκά στρώματα, δεν στηρίχθηκαν τα λαϊκά στρώματα. Mm-hmm. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια εξέλιξη και η άνοδος αυτού του εθνολαϊκισμού, αν το συνδέσει κανείς και με το μεταναστευτικό, αν το συνδέσει με την επαναφορά των κλειστών συνόρων, της λογικής ότι για την κρίση και για τα προβλήματά μας φταίει πάντα κάποιος άλλος, mm-hmm. σε αυτή την περίπτωση ο μετανάστης, ο ξένος, έτσι. Νομίζω ότι είναι μια λογική η οποία οδηγεί στην καταστροφή την Ευρώπη. Οδηγεί στην καταστροφή την Ευρώπη. Και αυτή την λογική πρέπει να την αντιπαλέψουμε με κάθε μέσο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πολύ καλή συνέχεια και σε εσάς.